σε σταδιακή μεταφορά αρμοδιοτήτων από τη ΔΟΗ Χαλκίδα στις αντίστοιχες κεντρικοποιημένες φορολογικές υπηρεσίες της Αττικής, με ταυτόχρονη διατήρηση των υπηρεσιών εξυπηρέτησης για πολίτες και επιχειρήσεις, προχωράει ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων με απόφαση του διοικητή Γιώργου Πιτσιλή. Παρά τις έντονες αντιδράσεις και κινητοποιήσεις τις προηγούμενες ημέρες, ο διοικητής ΑΑΔΕ δεν κάμφθηκε και πλέον οριστικοποίησε τις αποφάσεις του και μάλιστα με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, με το πρώτο να είναι στις 12 Ιουνίου. Τα τμήματα που μεταφέρονται στην Αττική είναι φορολογικών ελέγχων, εσόδων και ίσπραξης, φορολογίας και κεφαλαίου. Οι υπάλληλοι των τμήματων, των οποίων οι αρμοδιότητες μεταφέρονται, θα εξακολουθούν να εργάζονται στο χώρο της ΔΟΗ Χαλκίδας, εντασσόμενοι οργανωτικά στο δυναμικό των αντίστοιχων ειδικών κέντρων της Αττικής. Σήμερα το πρωί, οι εργαζόμενοι στη ΔΟΗ Χαλκίδας, μαζί με τους συναδέλφους τους από τη Βιωτία, ξεκίνησαν το πρωί για Αθήνα με σκοπό να βρεθούν στα γραφεία της ΑΑΔΕ και να διαμαρτυρηθούν. Αυτή η απόφαση, η οποία επήλθε ευνηδιαστικά μετά από τις τελευταίες εξελίξεις που πραγματοποιήθηκαν, που έγιναν εδώ στην υπηρεσία μας, τις οποίες καταδικάζουμε, ήρθε η απόφαση του κυρίου διοικητή, όπου από τις 12 έκτου, σταδιακά θα ξεκινήσουν να μεταφέρονται οι υπηρεσίες που παρέχονται από την ΔΟΗ Χαλκίδα σε κεντρικές υπηρεσίες των Αθηνών. Συγκεκριμένα, από τις 12 έκτου μεταφέρεται ο έλεγχος στο 3ο ΕΛΚΕ Αττικής. Από τις 16 ενάτου μεταφέρονται τα έσοδα και το δικαστικό στο ΚΕΒΙΣ Αττικής. Και από τις 21 δεκάτου μεταφέρεται το κεφάλαιο. Στην πράξη, τι σημαίνει αυτό για έναν πολίτη αλλά και για εσάς τους εργαζόμενους? Στην πράξη, στην ουσία ξεκινάει η αποδόμηση της ΔΟΗ Χαλκίδας, αλλάζει ολοκληρωτικά η δομή της, αλλά και η εξυπηρέτηση του πολίτη, του κατοίκου της Εύβοιας, θα γίνεται πλέον από τις κεντρικές υπηρεσίες της Αττικής. Mm-hmm. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Εδώ θα μπορεί να προσέχετε κάποιο να ενημερωθεί ή θα πρέπει άμεσα, για κάτι πολύ άμεσο, να πηγαίνει? Τα ηλεκτρονικά αιτήματα θα απευθύνονται κατευθείαν στις κεντρικές υπηρεσίες, γιατί πλέον δεν θα μπορούμε να διαχειριστούμε τα άφημη της Εύβοιας από τη ΔΟΗ Χαλκίδας. Στο κατάστημά μας εδώ θα παραμείνει μόνο η ενημέρωση, δηλαδή θα ενημερώνουμε τον πολίτη σε ποιο στάδιο βρίσκεται το αίτημά του, χωρίς να υπάρχει όμως η δυνατότητα επίλυσης και παρέμβασης. Θεωρώ ότι πρέπει να όλοι οι φορείς της Εύβοιας να βοηθήσουν, διότι η Εύβοια είναι ένα δύσκολο κομμάτι όσον αφορά το κυκλοφοριακό της Εύβοιας. Και εν πάση περιπτώσει όλοι οι κάτοικοι, όλη η Εύβοια μάλλον και όλοι οι άνθρωποι που ανήκουν στη Βόρεια Εύβοια, Κάριστο, Σκύρο, θα έχουν ένα τεράστιο πρόβλημα στην εξυπηρέτησή τους. Και για εσάς τους υπαλλήλους, τι σημαίνει? Ναι, μεν παραμένετε εδώ, αλλά οι οργανικές σας θέσεις πλέον θα είναι στην Αττική? Θεωρούμε ότι δεν θα μπορούμε να κάνουμε αυτά τα οποία κάναμε τόσα χρόνια, να μπορούμε να εξυπηρετούμε τους κατοίκους της Εύβοιας.